Κύριε Υπουργέ, κυρία Σάρπ, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι λίγο πιο ξεκάθαρο, ή μάλλον εντελώς ξεκάθαρο. Γιατί ως βασική αρχή στις προτινόμενες θέσεις ανεξαρτήτων αρχών ή οποιοδήποτε φορέα θεσμικού κτλ. Δεν είναι μόνο ή δεν κρίνεται μόνο ή κυρίως από την επιστημονική κατάρτιση και την εμπειρία του προτινόμενου, αλλά κυρίως το τι καλείται να υπηρετήσει. Αυτό είναι το κρίσιμο ζήτημα για μας. Ούτε αν θέλετε το προτινόμενο πρόσωπο, εάν έχει την ικανότητα για την αποτελεσματική υπηρέτηση των στόχων στην προκειμένη περίπτωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, που δεν έχουμε κανένα λόγο να αμφισβητήσουμε τις επιστημονικές γνώσεις και την ικανότητά σας. Και το λέμε αυτό διότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού είναι ένας θεσμός που από την νομοθετική του σύσταση καλείται να εξασφαλίσει ότι υπάρχει ανταγωνισμός. Δηλαδή καλείται να προασπίσει τα ιερά και τα όσια της καπιταλιστικής οικονομίας. Εδώ το χάσμα μεταξύ μας είναι αβυσαλαίο. Και δεν είναι πολιτικά αβυσαλαίο μεταξύ του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και των άλλων πολιτικών δυνάμεων που υπηρετούν την καπιταλιστική οικονομία, άρα και τον ανταγωνισμό, είτε είναι υγιής, είτε θεμητός ή αθέμητος, αυτά τα έχει λύσει η ίδια η ζωή. Αλλά ακόμα και ως ταξικό ζήτημα είναι το χάσμα αβυσαλαίο, δηλαδή ανάμεσα στο τι υπηρετούν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι και ποια είναι τα συμφέροντα των εργαζομένων ως καταναλωτές. Άρα λοιπόν ανταγωνισμός σημαίνει ατέρμονο κυνήγι του κέρδους και της κυριαρχίας στην αγορά. Γι' αυτό άλλωστε σήμερα, ενώ την περίοδο αυτή, γύρω από το Ταμείο Ανάκαμψης αναπτύσσεται και μεγάλος ανταγωνισμός ανάμεσα στα μονοπόλια διαφόρων κλάδων που διεκδικούν να μπουν στη λίστα των πράσινων επενδύσεων για να πάρουν φυσικά μερίδιο από την πίτα. Τέτοιοι θεσμοί είναι απλώς, κατά την άποψή μας, ένα πολύ καλό περιτύλιγμα της μονοπωλιακής κυριαρχίας που καταλήγει πάντα ως κολυμπήθρα του ΣΥΛΟΑΜ. Είναι φανερό λοιπόν ότι όλα αυτά δεν έχουν καμία σχέση με την προάσπιση των συμφερόντων των εργαζομένων, επαναλαμβάνω, ως καταναλωτών, που μέσα από την καθημερινή λαιλασία των εισοδημάτων τους εξασφαλίζεται η επιτυχία του ανταγωνισμού. Αποδεικνύεται ακόμα ότι οι ποινές για τις πρακτικές των μονοπωλίων μόνο αποτρεπτικές δεν είναι. Και φαίνεται ότι δεν έχουν ωφεληθεί οι καταναλωτές. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Πριν από ένα μήνα περίπου, η κυβέρνηση λεοντάριζε στις πολυεθνικές ότι μάλιστα θα βρουν τον πελά τους από τους κρατικούς ελέγχους για την εσωκέρδεια, επειδή λέει η Ελλάδα δεν είναι μπανανία. Κύριε Σκρέγα, αυτά έλεγε. Ο Πρωθυπουργός τα έλεγε. Ο Πρωθυπουργός τα έλεγε αυτά. Λοιπόν, καλά, εδώ γελάει και το παρδαλό κατσίκι που λέει ο λαός μας, διότι αυτός ο μπελάς που είπε ο κύριος Πρωθυπουργός, πώς μεταφράστηκε, με ένα πρόστιμο που επιβλήθηκε στα παρατήματα των δύο μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων για αθέμητη κερδοφορία. Μάλιστα για τη μία από τις δύο το πρόστιμο, προσέξτε, 1 εκατομμύριο ευρώ, ενώ από τα κέρδη της μόνο για το 2022 ήταν 18,5 εκατομμύρια ευρώ και 5,8 εκατομμύρια για το 2021. Δηλαδή μιλάμε για μία αύξηση 219%. Δηλαδή πέστε μου τώρα, ακόμα και αν πληρώσει ολόκληρο το πρόστιμο, το 219% πόσο θα μειωθεί η κερδοφορία, στο 200%. Λοιπόν, μιλάμε για την μέγιστη κοροϊδία. Άρα λοιπόν,
θεωρώ ότι αυτή η προσήλωση στα ιδανικά της ελεύθερης οικονομίας δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Είναι βέβαια και σε βάρος των αυτοαπασχολούμενων ελεύθερων επαγγελματιών και φάνηκε από το γεγονός ότι το φορολογικό νομοσχέδιο που φέρνει η κυβέρνηση σήμερα εδώ είναι ακριβώς για να υπηρετήσει τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, διασφαλίζοντας την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία τους, λέγοντας μάλιστα, υιοθετώντας, όπως φυσικά και τα άλλα κόμματα διαχρονικά, ότι οι μικροί επαγγελματίες, οι αυτοαπασχολούμενοι, είναι διαρθρωτικό πρόβλημα της οικονομίας. Έτσι. Άρα λοιπόν εμείς είμαστε αντίθετοι με την λογική της ελεύθερης οικονομίας, του ελεύθερου ανταγωνισμού. Θεωρούμε ότι ο μόνος έλεγχος που μπορεί να φέρει ορισμένα αποτελέσματα είναι ο κοινωνικός, ο εργατικός έλεγχος για τον οποίο μιλάει και αγωνίζεται το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στη βάση της κοινωνικοποίησης των βασικών μέσων παραγωγής. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν δεν θα είμαστε θετικοί στην στήριξη της κυρίας Σάρπ στη θέση της Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού.